Ναι. Η ακρίβεια είναι ότι ξεκινήσαμε και φέτος με πολλά κενά στα σχολεία. Και φέτος, ναι, όντως. Είναι δυστυχώς καθεστώς. Είναι καθεστώς την τελευταία επταετία, δηλαδή τα χρόνια του μνημονίου, να υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Δεν το λέω ως άλοθη και δικαιολογία. Οφείλαμε να έχουμε πάρει τα μέτρα μας και κατά το δυνατόν να έχουμε περιορίσει τα κενά αυτά. Όμως ήταν μια πραγματικότητα πολύ δυσάρεστη, την αντιμετωπίζουμε με την πρόσληψη αναπληρωτών και σε, θα έλεγα, πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θέλω να πω 100%, πάντα υπάρχουν δυσπρόσιτες περιοχές με προβλήματα, έχει αντιμετωπιστεί, η λειτουργία του σχολείου υπάρχει, είναι απρόσκοπτη. Πόσα κενά υπάρχουν σήμερα, θα βελτιωθεί είναι το χρόνο. Κοιτάξτε, τα κενά δεν είναι εύκολο να τα μετρήσεις, γιατί είναι θέμα πολλών παραμέτρων. Για παράδειγμα, υπάρχουν σχολεία που εμφανίζονται λίγα, όχι πολλά, ότι είναι κλειστά, αλλά δεν είναι κλειστά όμως. Απλώς δεν υπάρχει ενημέρωση στο My School και υπάρχει μεταφορά των λίγων μαθητών, 5-7 μαθητών δημοτικών σχολείων, σε διπλανά σχολεία δημοτικά. Για παράδειγμα, μου λέγανε για μια περίπτωση στο Καρπενήσι, που είχε 5 μαθητές στο γυμνάσιο, ο αποσπασμένος καθηγητής φέτος έφυγε, δεν μπορούσε να κάτσει για τρίτη χρονιά εκεί. Έμεινε χωρίς καθηγητές το γυμνάσιο των 5 παιδιών. Απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την γειτονική Κωμόπολη, και που πηγαίνουν εκεί τα παιδιά του Λυκείου. Και πηγαίνουν εκεί. Άλλο το σχολείο με 5 μαθητές και έναν καθηγητή γυμνάσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, πότε θα καλυφθούν πλήρως τα κενά, κύριε Υπουργέ, πότε θα είστε σε θέση να πείτε ότι τελειώσαμε με το θέμα των κενών? Ναι. Και κυρίως, τι θα προγραμματίσετε για του χρόνου? Γιατί αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, το λύνει για φέτος. Του χρόνου θα τι κάνουμε? Θα σας απαντήσω. Ναι. Μάλιστα. Όσον αφορά το φέτος που είναι πιεστικό, επίγον και άμεσο, τα προβλήματα σε μεγάλη έκταση έχουν λυθεί. Τώρα, αν υπάρχουν περιπτώσεις αποσπασματικά, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τα σχολεία λειτουργούν πάντως. Τα παιδιά είναι μέσα εκεί. Οι καθηγητές είναι εκεί. Πιθανόν υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένες ειδικότητες. Όχι στον κύριο κορμό, στον φέροντα οργανισμό των σχολείων. Μάλιστα, μάλιστα. Και θα ήθελα και από αυτή τη θέση εδώ τώρα να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πέρα από την επαγγελματική τους υποχρέωση, με ένα αίσθημα αυξημένης ανιδιοτέλειας και εθελοντικής προσφοράς, είναι οι στυλοβάτες των σχολείων. Είναι αυτοί οι οποίοι βοηθούν όχι μόνο το τυπικό πρόγραμμα να λειτουργεί μέσα συχνά σε αντίξωες συνθήκες, αλλά και το εύρος των δραστηριοτήτων, πολιτιστικών, αθλητικών, μορφωτικών, που εμπλουτίζουν το δημόσιο σχολείο, γίνεται με τη δική τους ανιδιοτελή προσφορά και φέτος. Το τονίζω αυτό, διότι δυστυχώς η κοινωνία, όλοι μας δηλαδή, δεν αναγνωρίζουμε αυτό που πρέπει να αναγνωρίσουμε στον εκπαιδευτικό και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συζήτηση επί δευτερευόντων ζητημάτων. Σας φωνάζανε, βέβαια. Προχτές που είδατε τους δασκάλους και τους καθηγητές, σας φωνάζανε. Είχαν συγκεντρωθεί και σας φωνάζανε για τις προσλήψεις και για την κατάσταση στο σχολείο. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχε μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών που ανήκουν στο ΠΑΜΕ, οι οποίοι με τον τρόπο τους έχουν μια αντίληψη διαλόγου, θέταν ζητήματα, μερικά από τα οποία είναι σωστά. Τα αναγνώρισα, αλίμονο. Δεν λένε παράλογα πράγματα οι άνθρωποι όταν ζητούν διορισμούς στα σχολεία. Αλίμονο. Ούτε εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με το σύστημα, με το σύστημα των αναπληρωτών. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν ένα μοντέλο των delivery εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν 2 ώρες σε κάθε σχολείο και γυρνάνε από σχολείο σε σχολείο. Ετοιμαζόμενοι λοιπόν να σας ρωτήσω. Βεβαίως. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Έχουμε ένα μοντέλο σχολείου όπου έχουμε εκπαιδευτικούς με τις μόνιμες θέσεις. Δεν καλύπτουν το σύνολο των θέσεων. Θα έλεγε κανείς ότι καλύπτουν λιγότερες από ό,τι θα έπρεπε. Έρχονται οι αναπληρωτές, έρχονται οι ορομίσθοι, μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο. Δεν έχουν την παραμικρή εκπαιδευτική επαφή με τα παιδιά μέσα στην τάξη του σχολείου, διότι αλλάζουν κάθε μέρα και κάθε χρόνο. Τα λέτε πολύ σωστά, λοιπόν, και η LNG, ίσως και λόγω συγγένειας με εκπαιδευτικό. Ακριβώς. Αυτό το μοντέλο δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Στα κακά που αναφέρατε, και συμφωνώ μαζί σας, θα προσθέσω και το θέμα των αποσπάσεων. Την κακοδαιμονία στον χώρο της εκπαίδευσης. Να μας πείτε και για αυτό. 4.000 εκπαιδευτικοί περίπου εκτός αιθούσης. Όταν έχουμε περίπου τόσα κενά. Για αυτούς τι θα κάνετε? Για ξεκινήστε με αυτό. Όμως προσέξτε, κύριε Υπουργέ. Ρωτώ, λέω, με δεδομένο όμως
το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινείται η εκπαίδευση. Γιατί συζητάμε πολλές φορές για τα θεσμικά, ξεχνάμε ότι αυτά πατάνε πάνω σε μια πραγματική οικονομική βάση. Δηλαδή, αλλάξτε εσείς το πρόγραμμα εκπαίδευσης, άμα δεν υπάρχουν τα λεφτά να υλοποιηθεί, χαιρετίσματα. Λέω, με δεδομένο σωστά ότι δεν μπορείτε να κάνετε προσλήψεις. Εκτός αν μας πείτε ότι θα κάνετε προσλήψεις τόσων σε μόνιμες θέσεις. Ότι παράτε ότι έχουν υποσχεθεί όλοι οι υπουργοί που πέρασαν από το γραφείο σας, ότι παιδιά, τέλος, οι αποσπάσεις, τελείωσε η συζήτηση, θα γυρίσουν όλοι στα σχολεία. Δεν το είδαμε να γίνεται στην ολότητά του αυτό. Λέω, έχοντας αυτό ως περιβάλλον. Βάζετε ψηλά τον πύχη, κύριε Λυριτζή, και το δέχομαι. Θα κρυθούμε λοιπόν εμείς ως πολιτική ηγεσία τον Μάιο, αν ορισμένα πράγματα που έχουμε εξαγγείλει θα τα τηρήσουμε ή όχι. Δηλαδή. Δέχομαι την πρόκληση αυτή. Ωραία. Όλοι τα λέγανε, δεν τα κάνανε. Ναι. Εμείς τα λέμε και θα τα κάνουμε. Θα κρυθούμε. Θα μας πείτε συγκεκριμένα, τώρα, κύριε το θέμα που αφορά. Ναι, τους προσλήψεις και τους αποσπασμένους διορισμούς. Δραστική μείωση αποσπάσεων 31 Μαΐου. 31 Μαΐου θα ξέρουμε ποιοι θα πάνε και πού θα πάνε. Δηλαδή. Πόσοι αναπληρωτές και πόσοι μόνιμοι διορισμένοι. Ωραία. Ποιος είναι ο στόχος. 31 Μαΐου. Ο στόχος ποιος είναι. Να μην ξεκινήσουμε με κενά. Τι. Όχι ρε παιδιά, εγώ λέω και από τους αποσπασμένους. Είναι. Λέει δραστική μείωση. Από 4.000 πόσοι. Ο στόχος του χρόνου είναι ναι. την πρώτη μέρα το σχολείο να έχει όλους τους καθηγητές και τους δασκάλους εκεί. Να μην χαθεί ούτε καν η ώρα η πρώτη του μαθήματος. Ναι. Ωραία. Όλοι ένα, εκεί. Με ποιο τρόπο. Τα βιβλία, ξέρετε, παλιότερα, ναι. παλιότερα δεν είχαν βιβλία. Το ζήσαμε και αυτό. Χρόνια. Το ζήσαμε και αυτό. Εμείς ναι. φέτος έχουμε βιβλία. Κύριε Υπουργέ, μια χαρά πήγε εκεί. Πάτε να μας ξεφύγετε. Και καθηγητές. Αλλά πρέπει θα να είστε συγκεκριμένοι. Στόχος λέτε το αυτονόητο. Ποιος είναι ο αυτονόητος στόχος, να είναι οι καθηγητές στα σχολεία. Χαίρο πολύ, οικονομικά. Εγώ ρωτάω. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο. Πάλι με αναπληρωτές, με εποχιακούς, όποιος περνάει απ' έξω. Με ποιο τρόπο. Η ερώτηση είναι αν θα μπείτε σε ένα πρόγραμμα πλήρωσης των θέσεων των κενών που έχουν δημιουργηθεί από τις συνταξιοδοτήσεις, από άλλους λόγους κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Θα μιλήσω με ειλικρίνεια. Ναι. Εάν η οικονομία το επιτρέψει, αν έχουμε ένα πλεόνασμα στον προϋπολογισμό όπως προβλέπετε, σημαντικό και του χρόνου, τότε τα πρώτα χρήματα που θα διατεθούν για προσλήψεις μονίμων στο δημόσιο υπαλλήλων θα είναι στην εκπαίδευση και την υγεία. Μάλιστα. Θα πρόσθετα δε ότι στην εκπαίδευση έχουμε και μια ειδική κατηγορία που συναρτάται με το ζήτημα της υγείας, είναι το θέμα της ειδικής αγωγής. Ναι. Άρα θα έχουμε προσλήψεις στην εκπαίδευση και κατά προτεραιότητα στην ειδική αγωγή. Ναι, και αυτή είναι η δέσμευσή μας. Συγκεκριμένα θα δούμε μέχρι από μέχρι τους αποσπασμένους μπορείτε να μαζέψετε ένα σημαντικό ποσοστό. Όχι, δεν θέλω τέτοιες εξαγγελίες, μισό λεπτό. Αλλά αυτό που είπατε για την προτεραιότητα στον χώρο της εκπαίδευσης και στον χώρο της υγείας, θέλω να μου πείτε αν είναι και σε συνεννόηση και με το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, που αυτός δίνει τα λεφτά, και με τον Πρωθυπουργό. Είναι κεντρική πολιτική επιλογή. Mm. Όταν, και φαίνεται ότι θα το επιτρέψουν, όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες το 2016 προς 2017, θα γίνουν προσλήψεις, όπου όσες γίνουν, δεν ξέρω τον αριθμό, θα έχουν προτεραιότητα στην παιδεία και την υγεία. Άρα θα σπάσουμε το φαύλο κύκλο της αδιοριστίας και της προσωρινότητας στις προσλήψεις εκπαιδευτικών. Είναι φαύλο κύκλο αυτό το πράγμα με τους αναπληρωτές και την αδιοριστία που δυστυχώς ταλαιπωρεί την εκπαίδευση και τα παιδιά και τους γονείς την τελευταία δεκαετία της χώρας μας. Έχουν φύγει περίπου 30.000 εκπαιδευτικοί και έχουμε πάρει λιγότερο από 1.000. Το ξέρω. Τι φταίει όμως, και το ρωτάω εσάς όχι επειδή είστε μόνο υπουργός, επειδή είχατε ασχοληθεί και στο παρελθόν κτλ. Τι φταίει όμως. Και ενώ έχουμε έναν μεγάλο, λέει μια εκτίμηση, μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σε σχέση με τον μαθητικό πληθυσμό, η κατανομή δεν είναι τέτοια που να καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες σε σχέση με τις ειδικότητες, αλλά και τις ανάγκες σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών μες στις τάξεις. Φταίει, ας πούμε, το απαντήσω. Δεν ξέρω, ναι, οι ειδικότητες που έχουμε μας λείπουν, φταίει ότι είμαστε και νησιωτική χώρα. Ορθώ το ερώτημά σας. Εύστοχο είναι. Είναι εύστοχο το ερώτημα σας. Έχουμε μεγάλο αριθμό. Πρώτα-πρώτα, ο μαθητικός πληθυσμός, η σχέση μαθητών και καθηγητών δεν είναι τόσο καλή όσο διατυμπανίζεται από ορισμένες πλευρές. Και τούτο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πρώτον το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας. Τα πολλά νησιά, τις δυσπρόσιτες περιοχές εσωρινές, που μας αναγκάζουν να έχουμε και σωστά σχολεία που παντού χρειάζονται καθηγητές και δασκάλους. Ναι. Παντού. Αλλιώς δεν υπάρχει έννοια δικαίωμα στη μόρφωση. Ένα αυτό. Άρα προχθές κοιτούσα σε ένα μικρό νησί, στους Αρκιούς νομίζω, στους Λειψούς, ένας δάσκαλος ακρίτας με δύο παιδάκια. Θα αφήσει τα παιδάκια στο νησί χωρίς δάσκαλο? Όχι, όχι. Προφανώς όχι. Το ίδιο ισχύει και σε πολλές περιοχές.
Δεύτερο θέμα. Είναι η ιστορία των ΕΠΑΛ της τεχνικής εκπαίδευσης. Το ρωτούν πολύ εδώ. Βέβαια. Πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Εκεί λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε και ολιγομελή τμήματα. Γιατί οι κατευθύνσεις πολλές. Έχει σημασία να ενισχύσουμε την τεχνική εκπαίδευση. Στη χώρα μας είναι ο παρίας της εκπαίδευσης η τεχνική εκπαίδευση. Συνεπώς αναγκαζόμαστε να έχουμε ολιγομελή τμήματα. Δυστυχώς με πολύ λίγα παιδιά σε αρκετές περιπτώσεις, 3, 4. Προσπαθούμε να είμαστε το 7, εκεί να μείνουμε κάπου. Κάνουμε εκλογήκευση και σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη όταν μιλάμε για σχέση ανάμεσα σε διδασκόμενους και διδάσκοντες. Δεν θα κρυφτώ όμως. Υπάρχουν και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με εκπαιδευτικούς που πλεονάζουν στο διπλανό σχολείο και δεν τους παίρνουμε για να τους πάμε στο άλλο. Για παράδειγμα, έχουμε περίπτωση στην Αθήνα, εδώ δίπλα στο Υπουργείο, γι' αυτό δεν θέλω να αποφύγω την ευθύνη, το λέω, όπου έχουμε πλεονάζον προσωπικό περίπου 200 άτομα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη διπλανή πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουμε ανάλογες ειδικότητες που λείπουν. Που λείπουν περίπου 80 άτομα. Με οργανικές θέσεις αυτοί που πλεονάζουν. Κοιτάξτε τώρα. Με τι θέσεις. Με οργανικές, βέβαια, προφανώς. Με οργανικές, βέβαια. Με οργανικές για να πλεονάζουν. Πλεονάζει. Πλεονάζει προσωπικό. Ναι. Μόνο που θα κάνετε. Δεν έχουν όλοι οργανικές θέσεις. Είναι μόνο προσωπικό. Το μεταφέρεις. Τι θα κάνετε εκεί. Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχει ευθύνη ο Υπουργός. Δεν κρύβομαι. Αλλά για δέστε παρακάτω. Η διάρθρωση του Υπουργείου, η διοίκηση του Υπουργείου, οι διευθυντές εκπαίδευσης δεν έχουν ευθύνη να εξορθολογήσουν αυτή την πραγματικότητα. Ναι. Είναι σε δύο πόρτες δίπλα-δίπλα. Ο διευθύντης της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Και τι θα πει ο διευθύντης, θα δώσει εντολή, πήγαινε εκεί. Όλο σε γερμανική θέση για αυτό το σχολείο. Στην Κυψέλη και τον Παγκράτη. Κύριε Υπουργέ, ένα παράδειγμα. Ο καθηγητής. Δεν πρέπει να καλύψουμε το κενό που υπάρχει στο δημοτικό της Κυψέλης με αγυμναστία το Παγκράτη που περισσεύει. Σωστό αυτό που λέτε. Πώς θα τους επιλέξει, κύριε Υπουργέ. Ποιος θα τους επιλέξει ο διευθυντής, θα πάρει αυτή την ευθύνη. Σου λέω, άλλο εγώ έχω οργανική θέση στο τάδε λύκειο. Ένα λεπτό. Δεν είναι ότι του παίρνει από οργανικέ θέσει και του πηγαίνει αλλού. Ναι. Είμαι σαφής αυτό που λέω. Είναι διαθέσιμη για να γίνει αυτή η επιλογή. Είναι άλλοι με μόνιμο προσωπικό, άλλοι αναπληρωτές. Και συνεπώς θα έπρεπε, τώρα δεν απευθύνω προς κανέναν συμβουλές έτσι εκ του ασφαλούς, θα έπρεπε να γίνει πιο, να είναι πιο ενεργή η κρατική μηχανή, η δημόσια μηχανή. Μες. Και έχω παραδείγματα, δεν μιλάω τυχαία. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να κάνω κυνηγητό. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας να κυνηγάμε τους ανθρώπους. Μιλάμε με πνεύμα συνεργασίας. Πρέπει η διοίκηση της εκπαίδευσης, το τονίζω, οι διευθυντές εκπαίδευσης, αυτό είναι η ραοκαλιά, να λειτουργήσουν με μεγαλύτερη προνοητικότητα και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Μάλιστα. Για την κάλυψη των κενών. Μια διακοπή, κύριε Υπουργέ, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Καλά, μια διακοπή λίγο λεπτό.